Συνεργασίας ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ και Οικολόγων Πράσινων είναι μια επικίνδυνη και ανεύθυνη κυβέρνηση. Οι αθειόφοβοι κατάφεραν μέσα σε 16 μήνες διακυβέρνησης τους μόλις να φορτώσουν στον ελληνικό λαό και στη χώρα άλλα 85 δισεκατομμύρια ευρώ. Πάνω σε ακριβώς αυτή τη γραμμή στηρίζει η αξιωματική αντιπολίτευση και τα άλλα κόμματα όλη την πολιτική τους αντίληψη. Αυτή η αφήγηση ότι χρεώσαμε 85 δισεκατομμύρια ευρώ τη χώρα. Με αυτή τη λογική λοιπόν και με αυτή την αφήγηση, το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας ζητάει εκλογές εδώ και τώρα, κάποιες φορές όχι, κάποιες φορές το σκέφτεται, αναλόγως δηλαδή την πίεση στο εσωτερικό της και στο εξωτερικό της. Το ΠΑΣΟΚ ζητάει μια ευρεία κυβέρνηση με τη συμμετοχή της Νέας Δημοκρατίας, μια ευρεία πολιτική οικουμενική κυβέρνηση και ο κύριος Λεβέντης όπως πάντα σταθερός εδώ και πολλούς μήνες σε μια κυβέρνηση τεχνοκρατών σαν τους τραπεζίτες που διοίκησαν το προηγούμενο διάστημα τη χώρα με τα γνωστά αποτελέσματα. Επειδή όμως σας έχω πει ότι έχετε μια αλλεργία στη λογιστική και συνεχίζετε να επιμένετε στη θεωρία που λέει αν τα μαθηματικά δεν συμφωνούν με την πολιτική μας, τόσο το χειρότερο για τα μαθηματικά, εγώ έψαξα και βρήκα μερικά νούμερα που θα σας βοηθήσουν να υποστηρίξετε πολύ περισσότερο αυτή τη λογική σας και μες στη χώρα και εκτός χώρας. Το 2014 το χρέος της χώρας ήταν 320 δισεκατομμύρια, δηλαδή 180% του ΑΕΠ. Αυτή η ανεύθυνη και απανάδεκτη κυβέρνηση συνεργασία ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ και Οικολόγων Πράσινων το 2015 φόρτωσε άλλα 85 δισεκατομμύρια. Πήγε δηλαδή το χρέος, αφού είχαμε 320 και άλλα 85, 405 δισεκατομμύρια ευρώ. Και επειδή έκανα και ένα πρόχειρο υπολογισμό για να σας δώσω το νούμερο, να μην κουράζεστε, εκτινάξαμε το χρέος λοιπόν από τα 180% στα 227%. Είναι μια πολύ καλή, ένα καλό νούμερο να το πείτε στο εξωτερικό, να πάει η Νέα Δημοκρατία στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, να πάει το ΠΑΣΟΚ στους Ευρωπαίους Σοσιαλδημοκράτες και να το αναφέρει αυτό το νούμερο για να γελάει και ο κάθε επικραμμένος. Και για να είμαι σοβαρή, όλη αυτή η επιχειρηματολογία είναι έολη. Είναι ανάπηρη για τον πολύ απλό λόγο. Ότι ήρθε η Ελστάτ τέλος Μαρτίου και έφερε τα πραγματικά αποτελέσματα και την οικονομική διάσταση του χρέους το 2015. Όπου τι έκπληξη, διαψεύδει όλα αυτά που είπα πριν. Το χρέος μειώθηκε κατά 8 δισεκατομμύρια το 2015 σε σχέση με το 2014 και δεν είναι προβλέψεις, είναι η βεβαίωση της Ελστάτ για τη χρονιά του 2015 με τα πραγματικά νούμερα. Από τα 320 δισεκατομμύρια το χρέος πήγε στα 311,5 δισεκατομμύρια. Από το 180% επί του ΑΕΠ έπεσε στο 176,9%. Αυτά τα 85 δισεκατομμύρια μάλλον κάπου μέσα στην πορεία της πολιτικής σας συζήτησης. Και θα πω αναλυτικά. Η συμφωνία του καλοκαιριού είχε όντως μέτρα 85,5 δισεκατομμύριων ευρώ. Τι ήταν αυτά? Ήταν η αναχρηματοδότηση του παλιού χρέους. 54 δισεκατομμύρια αποχρεώσεις είχαμε και έχουμε για την τριετία 2015-2018, από τα οποία 54 δισεκατομμύρια, τα 50 είναι παλιά χρέη, δηλαδή δικά σας χρέη, και κάνουμε αυτό που κάνει ο κάθε ένας καταναλωτής. Μαζεύει το δάνειο το καταναλωτικό του που είναι 18% επιτόκιο, το στεγαστικό του με 5%, ένα άλλο καταναλωτικό ή κάποιο άλλο δάνειο επαγγελματικό 12%, το αποπληρώνει σε ένα ενιαίο δάνειο, με ένα νέο δάνειο με ευνοϊκότερο επιτόκιο πολύ παρακάτω από αυτό που είχα και τα τρία δάνεια μαζί. Αυτό ακριβώς κάναμε, κερδίζοντας πολλά σοβαρά οικονομικά ωφέλη. Άρα λοιπόν 54 είναι αυτό. Δεύτερον, ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών. Από τα 25 δις που προβλέπαμε θα χρειαστεί ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, η ολοκλήρωση της ανακεφαλαιοποίησης άντλησε μόλις 5,4 δισεκατομμύρια. Άρα 20 δισεκατομμύρια ευρώ δεν αφορούν το χρέος και δεν προσθέθηκαν στο χρέος. Τρίτον, η αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων οφειλών, 5 με 7 δισεκατομμύρια περίπου, είναι ο προγραμματισμός που οφείλουμε να τα αποπληρώσουμε και θα τα αποπληρώσουμε μέσα στο 2016. Άρα για να κάνω μια πρόσθεση, στα 85,5 παρακαλώ πολύ, κάντε ησυχία, μιλάει συνάδελφος. Στα 85,5 δισεκατομμύρια τα παλιά χρέη που αποπληρώθηκαν και αναδιαρθρώθηκαν, αν δεν αυξήθηκαν, είναι ίσα μειώθηκαν, είναι ίσα 54 δισεκατομμύρια. Στις τράπεζες 5,5 δισεκατομμύρια, τα 20 που δεν χρειάστηκαν και 6 με 8 δισεκατομμύρια μένει ως νέο χρέος από το πακέτο των 85 δισεκατομμυρίων. Η επιστροφή μάλιστα από το του Χουσού των 10,9 δισεκατομμυρίων ευρώ από τα ομέλογα του EFSF οδήγησε σε ισόπωση μείωση του χρέους. Αθρηστικά λοιπόν συνάδελφοι, και το αναφέρει και το επιβιώνει η Ελστάτ ευτυχώς, δεν υπήρξε καμία νέα επιβάρηση του χρέους. Την καραμέλα λοιπόν που πιπηλάτε εδώ και πάρα πολύ καιρό
και πάρα πολλούς μήνες για το χρέος των 85 δισεκατομμυρίων ευρώ πάνω στο οποίο ποντάρετε όλη σας την πολιτική γραμμή, μάλλον ήρθε η ώρα να την καταπιείτε, γιατί δεν μπορεί να πείσει κανέναν. Και μάλλον αυτό κάνετε και ο πανικός σας, αυτό δηλώνει και η απώλεια ψυχραιμίας που επιδεικνύεται τόσο καιρό. Ήθελα να πω κάτι για τον κόφτη, δεν θα το πω. Κρίμα όμως που ίσως κάποιες προβλέψεις του αυτόματου μηχανισμού προσαρμογής δεν υπήρχαν προ-12. Γιατί θέλω να αναφέρω ότι. Και το λέω με αυτό, κύριε Πρόεδρε, για να μην κουράζω. Ναι, ναι, συντομεύεται. Ότι στην παράγραφο 3, μετά το στοιχείο 5, αν έμπαινε και μία άλλη και ένα άλλο στοιχείο, το σίγμα τα που έλεγε ότι κυβερνήσεις με έλλειμμα διψήφιο οφείλουν να επιστρέψουν τη λαϊκή εντολή στο λαό και με τα ελλείμματα που διαμορφώνεται στο ύψος το 15%, ίσως η χώρα να έχει σωθεί από μια επικίνδυνη καταστροφική και οικονομική πολιτική την τελευταία δεκαετία. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε.